Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να τοποθετηθείτε στη χώρα σας που καταθέσατε με 7 πρωτόκολλα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Αρβούλης Διαμαντόπουλος που σας καταθέσατε και με κριτά. Σας καταθέσατε και μια πρόταση από ένα hedge fund δικό μας. Με όλες τις καταθέσεις να είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο Υπουργείο σας Οικονομικών. Ξέρετε καλά ότι έχω μιλήσει στην Υπουργή σας. Άρα δεν ήμουν απαντάνω όταν μιλάω στην Υπουργή σας. Μου μιλάγατε και σκύβανε τα βλέμματα. Μπήκα μέσα στο γραφείο του Ομοίρου, ήταν με 7 συμβούλους, ήμουν με 7 δικούς μου. Κάτσανε απέναντι, είχαν σκύψει τα μάτια, ακούγανε, δεν μιλούσαν και μας είπαν ναι, θα κοιτάξουν το θέμα. Και τους μιλάς, τους μιλούσαμε για τη δικιά τους πατρίδα. Έχετε κατανοήσει τι ακριβώς έχει γίνει στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ειδικά εσείς που ήσασταν μέσα στα πράγματα. Θέλω να τοποθετηθείτε για αυτή την πρόταση, η οποία είναι άδικη εντελώς στην Κύπρο, γιατί εσείς δεν είχατε δει στο μνημόνιο ακόμα. Δεν είχατε υπογράψει τίποτα. Είναι πολύ συγκεκριμένο. 7 προτάσεις σας έχουν καταθέσει σε πρωτόκολλα. Πάρτε σας παρακαλώ τον λόγο, σαν Κύπριος του Πρωθυπουργού. Να σας τοποθετώ χρήματα και προτάσεις, πρωτόκολλα.
και να με αναγκαστεί να έχει. Εμένα με ρωτήσατε τώρα, θα έρθω εκεί. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπο έχω χρήσει οτιδήποτε και του έχω επιτεθεί. Έπρεπε να έχουν επιτεθεί και επιτεθήκαν με μίληση. Αθώθηκα στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί του έχω κάνει 7 πολλά. Δεν θα του τη μία πάρει την άλλη. Α πούμε λοιπόν στην ευθεία που σημαίνει κύριε Υπουργέ ή αυτή ή εγώ. Εγώ 15 μήνες τώρα σα έχω καταθέσει τα πάντα. Που σημαίνει τα έχετε όλα. Αυτοί είναι απαταιώνες και ψεύτες. Δηλαδή είναι κάθετοι άνθρωποι που σκοτώνουν τον νησί και τον ελληνισμό. Ναι, διότι. Από πού να ξέρετε. Είναι χειρότερα στον ελληνικό χώρο. Κατά συνέπεια, η λογική ερμηνεία νομίζω υπάρχει σε ένα λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο. Κατ' επέκταση, εκείνο που εγώ θα έλεγα και νομίζω το επικρατεί ο καθένα από εμά, αυτό που χρειάζεται ο τόπο γενικότερα είναι η αφύπνιση όλων μα, η ενεργοποίηση όλων μα στο να καταστήσουμε ιονού. Πάντες, να πληροφορήσουμε τους πάντες για να μπορέσουμε ακριβώς όπως ενέχει και από τους προβαλήσαντες στον κύριο Λαμπράκη και τον Βαρσαμάκη ότι αυτός ο αγώνας πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει στο μυαλό των απλών ανθρώπων, των απλών Ελλήνων περί εκείνος ακριβώς πρόκειται. Και σας είπα προηγουμένως ότι λογικά δεν υπάρχει πλέον επιχείρημα που να τους δίνει τη δυνατότητα στήριξης του επιχειρήματος ότι ο Αρτέμις ο Σόρας, η ΕΜ, είναι απαταιώνας. Ευχαριστώ πολύ. Διαφορετικά, ας πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πώς θα ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε 15.